εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Την Κυριακή με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1966 έως το 1967. Μαζί Rolling Stones Emotional Rescue και Real Taste. Κερνάμε μοναδικά μεζεδάκια, μαγειρεύουμε με καλοκαιρινή διάθεση και σερβίρουμε γρήγορα και εύκολα κοκτέιλ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο στην Αγορά. Μαρινέλα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα όλα τα μεγάλα τραγούδια της κορυφαίας ερμηνεύτριας. Αυτό το Σάββατο 2 CD με τις επιτυχίες από το 1977 έως το 1987. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου, με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες ταυτόχρονα.
LOL. Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε μαζί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας για να κουβεντιάσουμε για τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών και ιδίως για την πορεία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Καλησπερίζω αμέσως στο στούντιο του ΣΤΑΡ τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Ποταμιού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε Θεοχάρη. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλώς ορίσατε, κύριε Σοφιανέ. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργός. Καλώς ορίσατε. Και δύο συναδέλφους μου δημοσιογράφους, τον αρθρογράφο της εφημερίδας Έθνος, τον κύριο Γιώργο Δελαστίκ. Καλώς ορίσατε, κύριε Δελαστίκ. Καλησπέρα. Και τον αρθρογράφο της εφημερίδας Δημοκρατία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και δύο συνδέσεις. Θα συνομιλήσουμε και θα έχουμε την γνώμη για τις πολιτικές εξελίξεις του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, και στη συνέχεια του κυρίου Απόστολου Γκλέτσου, Προέδρου του κόμματος Τελεία. Δύο μικρότερα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή, αλλά που είχαν αξιοσημείωτη επίδοση στις τελευταίες εκλογές. Κύριε Κατρούγκαλε, είμαστε μπροστά σε συμφωνία ή είμαστε μπροστά σε ρήξη? Εγώ πάντοτε πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, για τον απλό λόγο ότι η μη συμφωνία είναι προς τη βλάβη και των δύο πλευρών. Εφόσον η λογική επικρατήσει, όπως θέλω να ελπίζω, και γίνουν οι αμοιβαίες προσαρμογές, κυρίως από μεριά των εταίρων μας, γιατί εμείς έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια μας. Δεν τους βλέπω όμως τους εταίρους διατεθειμένους να κάνουν νέες υποχωρήσεις. Δεν... Ακούγοντας την Άγγελα Μέρκελ και τον πρόεδρο Ομπάμα στο G7, καταλαβαίνω ότι η πίεση ασκείται πλέον μόνο προς τη δική μας πλευρά. Και οι δύο πλευρές θέλουν να φτάσουν σε συμφωνία. Γιατί η κυρία Μέρκελ να προχωρήσει σε αυτή την τριμερή, την πενταμερή συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα? Γιατί να έχουμε δύο φορές από την αμερικάνικη πλευρά άσκηση πίεσης και προς εμάς και προς τους εταίρους? Ακριβώς γιατί όλοι φοβούνται ότι θα έχει έντονα αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα η μη συμφωνία. Η αισιοδοξία μας λοιπόν έγκυται ακριβώς στο ότι προς το συμφέρον και της άλλης πλευράς είναι να φτάσουμε σε συμφωνία. Και επειδή σε ό,τι μας αφορά, για να έχουμε συμφωνία πρέπει να είναι τίμια συμφωνία. Δεν θέλουμε οποιοδήποτε είδους συμφωνία. Είναι δυνατόν πλέον να είναι αυτό που λέτε έντιμη συμφωνία? Και σας ρωτώ, γιατί αυτό το κείμενο των 47 σελίδων που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι αν προεκλογικά το έθετε κανείς υπόψη του κυρίου Τσίπρα ή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θα εισέπρατε άρνηση για το περιεχόμενό του. Ή θα είναι τίμια ή δεν θα υπάρξει. Ως προς δε την πρόταση τη δική μας, έχει πολλά επώδυνα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Γιατί τα έχει? Τι δεν θέλουμε? Να πάρουμε νέα δανεικά. Γιατί νέα δανεικά σημαίνουν πράγματι νέο μνημόνιο. Και εμείς νέο μνημόνιο δεν θέλουμε. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να χρηματοδοτήσουμε τις δαπάνες του κράτους μας. Θα κάνουμε και οικονομίες. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη μειώσει το στρατό των 1.200 συμβούλων του κράτους σε 550. Στο δικό μου Υπουργείο, τις λειτουργικές δαπάνες από 11 εκατομμύρια τις μειώσαμε σε 9.
Αλλά παρόλα αυτά, αν θέλουμε να έχουμε συντάξει. Παρά τις προσλήψεις που κάνατε τους τελευταίους μήνες. Οι προσλήψεις αυτές είναι προϋπολογισμένες, δεν είναι νέες προσλήψεις, είναι επαναπροσλήψεις ανθρώπων που απολύθηκαν άδικα και κατά τη γνώμη μας αντισταγματικά. Είναι δε συνυπολογισμένες στο κόστος για νέες προσλήψεις που θα κάναμε φέτος. Ούτως ή άλλως έγινε καλύτερη η ελληνική δημόσια διοίκηση επειδή απολύθηκαν οι καθαρίστριες ή η δημοτική αστυνομία. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εγώ ρωτώ τώρα για το δημοσιονομικό κόστος. Λέω λοιπόν το εξής, ότι επειδή δεν έχουμε προλάβει να αναπροσαρμόσουμε το φορολογικό καθεστώς, ούτως ώστε να είναι δίκαιο σύμφωνα με τις δικές μας προβλέψεις. Επειδή έχουμε ξεκινήσει τον πόλεμο κατά των ολιγαρχών. Αλλά δεν έχουμε μπορέσει ούτε ακόμα να ανοίξουμε τους λογαριασμούς στην Ελβετία, όπως δεν πραγματευόμαστε. Δεν τον έχετε ξεκινήσει, τον έχετε ανακοινώσει. Όχι, έχει διαφορά. Όχι, θα σας πω τρία πράγματα που κύριε Υπουργέ, έχει μεγάλη διαφορά. Έχω ζήσει σαν δημοσιογράφος το προηγούμενο της κυβέρνησης Καραμαλή, με τους νταβατζίδες και τις ανακοινώσεις από τα σουβλατζίδικα, και ξέρω ότι στη συνέχεια, εκτός από το πιτόγυρο, δεν υπήρξε καμία άλλη εξέλιξη. Άλλο να το λες, άλλο να το κάνεις. Να σου πω τρία πράγματα που κάναμε. Τα τρία πράγματα που κάναμε είναι ότι ήδη αναγκάσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά, να πληρώσουν αυτές τις δεκάδες εκατομμύρια σε φόρους. Μπα, πήγε προχθές ο κύριος Αλαφούζος, αίτηση αναστολής και την κέρδισε μάλιστα. Ότι παλεύουν τα άλλα κέντρα να εξουδετερώσουν τα μέτρα μας, είναι δεδομένο. Σε πόλεμο βρισκόμαστε. Δεύτερον, από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. Δεν πλήρωσε, δηλαδή. Από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. Βρίσκεται σε πόλεμο μόνο με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι. Γιατί και διαβάζοντας τις 47 σελίδες σας, βλέπω μόνο να κόβετε από την ιδιωτική. Να φορτώνετε με φόρους την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι. Δεν βλέπω πουθενά στις 47 σελίδες να μιλάτε για κρατικές σπατάλες που θα μειωθούν. Να μιλάτε για κρατικά έξοδα που θα μαζευτούν. Όχι, νομίζω ότι είστε λίγο άδικος. Μιλάμε για αξιολόγηση στο δημόσιο. Αν είμαι λίγο, είμαι σε καλό δρόμο. Εντάξει. Μιλάμε για αξιολόγηση στο δημόσιο και για καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων προς όφελος της κοινωνίας. Και δεν είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας, είμαστε εναντίον της διαπλοκής. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και οι πλούσιοι Έλληνες που κατά την έκθεση της Βουλής, κατά τη διάρκεια όχι της δικής μας υπουργίας, αλλά της προηγούμενης, μισό λεπτάκι να εξηγηθώ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, το 2014, όχι τώρα, οι πλούσιοι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί από εμάς που δεν θίχθηκαν από την κρίση, όπως οι μισθωτοί, όπως οι συνταξιούχοι. Πρέπει να πληρώσουν και αυτοί. Το κακό είναι ότι θα πληρώσουν πάλι. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτοί που πλήρωναν. Όχι. Δηλαδή αυτοί που διέφευγαν της φορολόγησης, οι φοροφυγάδες, οι φοροαποφεύγοντες ή οι φοροδιαφεύγοντες, δεν υπάρχουν γιατί στο χάρτη γιατί για άλλη μια φορά, κύριε Κατρούγκα. Γιατί λογαριασμού στην Ελβετία. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Μακάρι. Επειδή όμως. Αυτό ήθελα μακάρι, να το σε αυτό δεν υπάρχει Έλληνας που θα σας πει φυσικά, να μην το κάνετε. Φυσικά. Ακριβώς όμως επειδή αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αποδώσουν αύριο, έχουν ένα χρονικό ορίζοντα, δυστυχώς, και συμφωνώ μαζί σας αυτό, υπάρχουν επώδυνου χαρακτήρα μέτρα, τα οποία δεν θέλουμε να πάρουμε. Ας πούμε αυτό που αναφέρεστε για τα εισοδήματα από 30 έως 50.000 που αυξάνουμε κατά 0,6 την εισφορά. Πράγματι, αυτά είναι ανώτερα μεσαία εισοδήματα, δεν είναι υπερπλούσιοι. Θα πάω σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφω για να έχουμε αναλυτικά, να έχουμε χρόνο να κάνουμε αναλυτικά τη συζήτηση. Απλώς ένα like θέλω να βάλω. Κρατήστε ένα ερώτημα. Ναι. Με εσάς θα ξεκινήσω πάλι. Ωραία. Στο δεύτερο κομμάτι. Το αλλά ήταν. Θα σας ρωτήσω αυτές τις 47 σελίδες. Γιατί δεν τις στείλατε 21 Φεβρουαρίου. 20 Φεβρουαρίου κάνατε τη συμφωνία. 21 Φεβρουαρίου. Γιατί δεν τις στείλατε αυτές. Και μας έχετε τρεις μήνες πάνω στα κάρβουνα να ψινόμαστε, η αγορά να καταραίει από την αβεβαιότητα και από τα προβλήματα. Να βάλω το αλλά. Το αλλά είναι ότι μην απαντήσετε τώρα. Όχι σε αυτό. Στον προηγούμενο απαντάω. Δεν θέλουμε συμφωνία που να πνίγει πράγματι την οικονομία. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που πάμε όχι. Άρα στην πρόταση. Άρα την πνίγουμε χωρίς συμφωνία, εκτός φαλούς. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε. Η συζήτηση απόψε προβλέπεται ζωηρή και ενδιαφέρουσα. Το NBA για τα επόμενα τρία χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Σάββατο στην αγορά. Μαρινέλα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα όλα τα μεγάλα τραγούδια της κορυφαίας ερμηνεύτριας.
αυτό το Σάββατο δύο CD με τις επιτυχίες από το 1977 έως το 1987. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Μάρθα! Έλα, Γεσίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1966 έως το 1967. Μαζί Rolling Stones Emotional Rescue και Real Taste. Κερνάμε μοναδικά μεζεδάκια, μαγειρεύουμε με καλοκαιρινή διάθεση και σερβίρουμε γρήγορα και εύκολα κοκτέιλ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου. Με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες. Ταυτόχρονα. LOL. Look, I saved you. Το
Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ. Με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Πίσω στη συζήτησή μας, άλλη μία φράση, κύριε Κατρούγκαλε, θέλω. Γιατί αυτά όλα, τις 47 σελίδες, με τις οποίες εγώ έχω πολλές ενστάσεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν τις στείλατε στους δανειστές στις 21 Φεβρουαρίου? Για τον απλό λόγο ότι 47... Γιατί δεν ήσασταν έτοιμοι. Όχι, όχι, όχι. Οι 47 σελίδες δεν είναι δικές μας προτάσεις. Είναι η σύνθεση της διαπραγμάτευσης. Είναι ο κοινός τόπος που θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί το διάστημα αυτό. Επάνω λέει η ελληνική κυβέρνηση στις 47 σελίδες. Η ελληνική κυβέρνηση... Δηλαδή σημαίνει... δεν γίνεται το mail Χαρδούβελη να ήταν η πρόταση της κυβέρνησης Σαμαρά και το mail του Βαρουφάκη να μην είναι η πρόταση ή του Τσακαλώτου, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, να διαφορά. Μην είναι η πρόταση. Ποια είναι η διαφορά, ότι εμείς διαπραγματευόμαστε αυτούς τους 5 μήνες και θέλουμε η διαπραγμάτευση αυτή να αποτυπωθεί σε ένα κείμενο. Αυτή είναι η βασική διαφορά που έχουμε με τους εταίρους μας. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση που μας ήρθε από εκεί δεν πήρε καθόλου υπόψη διαπραγμάτευση. Ποτέ δεν είχε τίθε θέμα ΕΚΑΣ. Μόνο ο κύριος Τουρνάρας το είχε υπογράψει ως προαπαιτούμενο την προηγούμενη φορά. Κύριε Υπουργέ, στην απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και για το δικό σας Υπουργείο που αφορά την κινητικότητα, που θεωρήθηκε συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας προχτές. Το μισθολογικό βάρος και το μη μισθολογικό βάρος στη δημόσια διοίκηση. Στην 20η Φεβρουαρίου δεν υπήρχε το ενιαίο μισθολόγιο. Υπάρχει αναλυτικά στην απόφαση. Όχι, και συνδέονται οι δεσμεύσεις αυτές, για τις οποίες έβαλε την υπογραφή της ελληνική κυβέρνηση, με την εκταμείευση της δόσης των 7,2 δισεκατομμύρων ευρώ, τα οποία στην αρχή δεν θέλατε. Τι έχετε υλοποιήσει εσείς σε αυτό το τετράμινο από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση? Γιατί η κριτική που σας γίνεται είναι θεμελιωμένη. Δηλαδή δεν γίνεται από τη μία να βάζεις προϋπραξηφόρους εταιρείες και να ακούω σήμερα ότι δεκάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις σκέπτονται να βάλουν λουκέτο και να τον γυρίσουν σε ατομικές επιχειρήσεις και ειδικά, να μην αγγίζετε καθόλου το κομμάτι του. Θα σας απαντήσω καταρχήν από το δικό μου τομέα. Ναι. Στα θέματα δημόσιας διοίκησης δεν προέκυψε ποτέ, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, κανένα ζήτημα σχέση με τις πρωτοβουλίες που πήραμε. Μόνο από την Ελλάδα ακούσαμε ότι ήταν μονομερής ενέργεια, για παράδειγμα, η επιστροφή των απολυμένων. Δεν τέθηκε ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Αυτό υπάρχει στην απόφαση. Δεν και στο προήμιο της απόφασης. Δεν τέθηκε ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Δεν τίθεται ούτε τώρα στην πρόταση των εταίρων. Ως προς αυτά που κάναμε, ως προς τη δημόσια διοίκηση, έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την εισαγωγή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και απλοποίησης της διοίκησης στον νόμο των οποίων ψηφίσαμε. Μου λέτε πράγματα που επειδή έτυχε να καλύπτω δημόσια διοίκηση τα 20 χρόνια. Στο να δώσει όπλα και συγκεκριμένο. Εγώ σας λέω ευθέως ότι συνέχεια των πολιτικών των μνημονίων δεν κάναμε. Οι πολιτικές μας είναι αντίθετες στα μνημόνια. Απολύσεις έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς επανορθώνουμε τις άδικες και συνταγματικές αυτές τις απολύσεις. Τα επιδόματα, τα υπερβάλλοντα θα τα επανεξετάσετε. Το μισθολόγιο έχουμε πει με την κινητικότητα θα την πάτε θα μπροστά. Θα τα λύσουμε στο τέλος του Δεκεμβρίου. Τις διαθεσιμότητες σας εφαρμόσετε. Δύο μορφές κινητικότητας υπάρχουν ήδη στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Για τον απλό λόγο ότι ο μοναδικός τρόπος να έχουμε καλύτερο τρόπο κατανομής του προσωπικού χρειάζεται κινητικότητα. Αλλά εκείνη η βασική μας διαφορά. Εμείς τις μεταρρυθμίσεις κάνουμε για όφελος του κράτους σύμφωνα με τη δική μας λογική. Πάντως, όχι υπαγορευμένη. Κύριε Κατρούγκαλε, οι 47 σελίδες που στείλατε στους δανειστές έχουν επάνω τίτλο «Πρόταση για την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος». Προφανώς. Ναι. Είναι πρόταση η οποία είναι, το πρόγραμμα του οποίου τη συνέχεια δεν ζητήσατε στις 20 Φεβρουαρίου. Και τώρα το ολοκληρώνετε. Δεν είναι μνημόνιο. Γιατί εσείς λέγατε δεν υπάρχει πέμπτη αξιολόγηση δεν υπάρχει και δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα ολοκληρώνεται? Α, κύριε Χατζηνικολά, αυτό είναι κομβικό. Δεν προχωρούμε. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Λέει επάνω πρόταση για την ολοκλήρωση του παρόντος. Οι δύο υπουργοί που πάνε, ποιο εκπροσωπεί του παρόντος? Λέγανε δεν συζητάνε με του παρόντος. Όχι για την αξιολόγηση του μνημονίου. Δεν παίζουμε με τις λέξεις. Δεν παίζουμε με τις λέξεις. Θα τελειώσει η κατάκτηση. Όχι. Η κατάκτηση 20 Φεβρουαρίου ήταν ακριβώς. Δεν μιλάγαμε για συνέχιση του μνημονίου και για ολοκλήρωση αξιολόγησης, αλλά για ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων δικών μας. Ακριβώς εκεί αναφέρεται και η πρόταση των 47 σελίδων. Στο να αξιολογηθεί το παρόν πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα του μνημονίου. Ποιο παρόν πρόγραμμα? Αυτό το οποίο ξεκίνησε την 20η Φεβρουαρίου. Αυτό το οποίο ξεκίνησε για παράδειγμα. Υπήρχε πρόγραμμα την 20η Φεβρουαρίου. Όχι. Αλλά τι δέχτηκαν στην 20η Φεβρουαρίου οι εταίροι μας? Να συνεχίσουμε με μεταρρυθμίσεις που θα προτείναμε εμείς. Όλες αυτές που διαπραγματευόμαστε αυτόν τον καιρό. Γιατί δεν τίθεται θέμα
απολύσεων. Ακριβώς γιατί θα υπάρξει πέμπτη αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ. Όχι, κύριε Νικολάου, με την έννοια της αξιολόγησης του μνημονίου δεν θα υπάρχει. Αυτό κύριε Υπουργέ, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι το πακέτο Παπινιώτη, με συγχωρείτε. Είναι η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων. Κύριε Υπουργέ, ποτέ δεν είπε κάτι άλλο. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι παλεύουμε να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις που αφήσατε και είχατε συμβωνήσει στο πλαίσιο της πέμπτης αξιολόγησης. Στη Βουλή τα είπε αυτά. Δεν τον ακούσατε. Δεν είπε τη λέξη αξιολόγηση, αλλά την ουρά του μνημονίου είπε. Όχι. Αυτό που επαναλαμβάνω εμείς κάνουμε είναι εφαρμόζουμε δικό μας πακέτο μεταρρυθμίσεων. Και μπορώ να σου το αποδείξω εύκολα. Το μνημόνιο για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση προέβλεπε 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, κύριε Κοτάκη. Εμείς όχι απλώς δεν προχωρήσαμε σε απολύσεις. Κάναμε παραπροσλήψεις. Οι θεσμοί δεν μας έθεσαν παρόμοιο ζήτημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μιλάμε στη βάση του μνημονίου, μιλάμε στη βάση άλλων πολιτικών. Αυτό είναι εντελώς καθαρό. Και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, κατά τη γνώμη μου, δεν ασκεί όρθη κριτική. Κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε μια Ελλάδα που αρνείται. Μια Ελλάδα της άρνησης, όχι της υλοποίησης. Μια Ελλάδα που θέλει να γυρίσει πίσω από την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού. Μη μονοπολίσει ο κύριος Κατρούγκαλος, θα ξανάρθουμε σε εκείνον. Στον κύριο Βρούτσι θέλω να πάω και ξεκινώ με το απλό ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης της Νέας Δημοκρατίας για την περιπέτεια που περνάμε τώρα? Ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης της προηγούμενης κυβέρνησης που δεν ολοκλήρωσε την πέμπτη αξιολόγηση τον περασμένο Μάιο, πριν από ένα χρόνο, άφησε τα πράγματα να συρθούν μέχρι το Δεκέμβριο, μιλώντας για έξοδο από το μνημόνιο προφανώς χωρίς να έχει ερίσματα για να την επιτύχει και οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές με τη συμφωνία στον αέρα? Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γνωστό σε όλους. Μετά ευχαρίστως να κάνετε και την κριτική σας στους άλλους. Η οποία επιβάλλεται. Αλλά φαντάζομαι ότι πρώτα κάνει κάποιος την αυτοκριτική του και μετά κάνει κριτική στους επόμενους. Εννοείται, εννοείται. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία το έχει αποδείξει. Είναι ένα υπεύθυνο κόμμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που έχω να σας πω, αν και έχει εξαντληθεί το συγκεκριμένο ερώτημα. Όχι, εγώ τώρα έχει εξαντληθεί το συγκεκριμένο ερώτημα. Του ερωτήματός μου υπενήσωμαι ότι δεν ήταν υπεύθυνο κόμμα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ υπεύθυνο κόμμα. Δηλαδή αντί να λειτουργήσει υπεύθυνα, να κλείσει την αξιολόγηση, να ολοκληρώσει όσα είχε υποσχεθεί και επομένως η χώρα να είναι τώρα πάνω στις ράγες του τρένου που είχε βάλει ο κύριος Καμένος προεκλογικά στη διαφήμισή του, άφησε στην άλλη πλευρά το πρόβλημα, την καυτή πατάτα και προθεσμία 2 μηνών μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ούτε καν μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να έχει το χρόνο να κάνει αυτά. Λοιπόν, να κάνουμε ανακεφαλαίωση, κύριε Χατζηνικολάου, για κάτι το οποίο έχει ερωτηθεί πάρα πολλές φορές και έχει απαντηθεί επίσης πάρα πολλές φορές. Θυμίζω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν το κόμμα το οποίο ήταν η κυβέρνηση η οποία σήκωσε πάνω της ένα τεράστιο φορτίο από το Μάιο του 2012 και οδήγησε τη χώρα πραγματικά στο ξέφωτο. Είχαμε δημοσιονομικούς δείκτες πρωτόγνωρους. Μεταφέραμε πλέον τα ελλείμματα, τα κάναμε πλεονάσματα, η ανεργία άρχισε να αποκλιμακώνεται, είχαμε ανάπτυξη και όλο αυτό το πλαίσιο εξελίχθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2014, καθώς έπρεπε να πάμε στην πέμπτη αξιολόγηση, κάτω από ένα ασφικτικό περιβάλλον, από μια αντιπολίτευση ανεύθυνη, η οποία ουσιαστικά αποδομούσε καθημερινά, με κάθε τρόπο, την όποια προσπάθεια προσπαθούσαμε να κάνουμε ως κυβέρνηση. Φτάσαμε στο Νοέμβριο του 2014, κάναμε προσπάθειες για την πέμπτη αξιολόγηση, φτιάξαμε το email Χαρδούβελη, το οποίο σας ενεχειρίασε προχθές και ο κύριος Βενιζέλος, και σήμερα είναι ο η ώρα να το έχετε το ο συνάδελφός σας στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ο κύριος Μηταράκης, μου είπε το πρωί ότι θεωρεί ότι ήταν λάθος που δεν κλείσατε έστω το Σεπτέμβριο την πέμπτη αξιολόγηση, δεχόμενοι ίσως και ένα-δυο μέτρα με πολιτικό κόστος, και θεωρεί ότι αν το είχατε κάνει μπορεί να ήμασταν τώρα καθοδόν για την έξοδο από το μνημόνιο. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί ο ιστορικός του μέλλοντος να καταγράψει οποιοδήποτε πολλά πράγματα για την περίοδο εκείνη. Εγώ που συμμετείχα όμως στις διαπραγματεύσεις και το χαρτοφυλάκιο το οποίο είχα προσωπικά ήταν το 50% του mail Χαρδούβελη, σας λέω λοιπόν ότι οι προτάσεις οι οποίες είχαμε κάνει είχαν φτάσει κοντά σε σύγκληση αφενός, δεν έκλεισε η αξιολόγηση, αλλά είχαμε φτάσει κοντά σε συμφωνία. Ήταν ένα email το οποίο κατασκοφαντήθηκε από την αντιπολίτευση και έγινε χαρτοπόλεμος προεκλογικά. Από εσάς σκοφαντήθηκε, αφού το κρύβατε προεκλογικά. Μας λέγατε ότι δεν υπάρχει. Όχι. Από εσάς σκοφαντήθηκε, από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε δίκιο, κύριε Πρωτόπαπα. Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε δίκιο, το είπατε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Εδώ. Σας λέω λοιπόν ότι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, και έχω δεκάδες δηλώσεις τελεχών της, δεν είναι τώρα, δεν έχει νόημα. Έχει δίκιο αυτός. Μέχρι την ημέρα των εκλογών. Αρνείτο την ύπαρξη του mail, Χαρδούβελη. Όχι να μπει σε υποστήριξή του πολιτική. Πολύ ωραία.
Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη γι' αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η άποψή σας. Όχι, εγώ δεν είναι άλλη, η άποψή έχω, μου. Έχω άλλη άποψη, κύριε Χατζηπαλά. Έχω δεκάδες γνωρίζω πάρα πολύ σας. Καλά. Αν γνωρίζω, άμυνα, όχι, θα όχι, τις ανεβάσω και στα σήμερα site, να τις βάλετε εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πραγματικότητα σε μια περίοδο τέλος του 2014. Τις εκλογές δεν τις ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να εξελιχθούν φυσιολογικά γιατί τα πράγματα. Γιατί τρεις μήνες νωρίτερα. Γιατί το όχι, δεν ήταν τρεις μήνες και νωρίτερα. Δεν σας θυμίζω, σας θυμίζω να κάνετε την εκλογή το Προέδρου ζήτημα... το Φεβρουάριο, αφού είχατε κλειδώσει τη συμφωνία. Δεν μπορούσε να κλείσει συμφωνία, διότι από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, ναι, την πλευρά των δανειστών, το πλαίσιο της συμφωνίας είχε πλέον γίνει ένα ζήτημα με πολλά ερωτηματικά. Διότι μέσα από τις δημοσκοπήσεις προσδοκούσαν... Όχι, υπήρχε πλέον ένα πολύ χαλαρό περιβάλλον που δεν μπορούσε να υπάρχει σύγκληση. Υπήρχε μια δύναμη πολιτική που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υποσχόταν τα πάντα στους πάντες, δημοσκοπικά υπερτερούσε... Κύριε Βρούτση, με το χέρι οδηγούσε... στην καρδιά, παρακαλώ, σας οδήγησαν οι δανειστές στην έξοδο. Εγώ από τις ομιλίες Σαμαρά τις τελευταίες και από τις συνεντεύξεις του καταλαβαίνω την έκφραση μιας πικρίας ότι τους τελευταίους μήνες οι δανειστές τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης του. Είναι αλήθεια αυτό? Εγώ εκτιμώ ότι υπήρχε μια χαλαρότητα λόγω ακριβώς ότι οι επικείμενες εκλογές δημιουργούσαν μια ανασφάλεια στη συμφωνία η οποία θα υπήρχε. Κύριε Βρούτση, να ρωτήσω κάτι για τη χαλαρότητα που λέτε, μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Επειδή ναι, αλλά ότι... να απαντήσει στο ερώτημά μου. Εντάξει. Σας έχει απαντήσει ο κύριος Σαμαράς εδώ σε αυτή την εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι σε μένα. Είναι συναφές εδώ πάντως, δεν είπε ο κύριος Σαμαράς ότι τον πίεζαν? Όχι σε μένα. Εξαιρετικά. Όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Α, έχετε όχι δίκιο. Μια στιγμή έκανα τη διακοπή τώρα να την κάνω. Στην κυρία Τρέμη και στον κύριο Ευαγγελάκη. Είπε πάντως. Εγώ δεν είχα τη χαρά από την στιγμή που εξελέγει πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς και μέχρι σήμερα να έχω συνέντευξη. Καλά, δεν έχετε δεν γράψει όσο ο κύριος Φιλιππάκης σήμερα στη Δημοκρατία. Να το υποβάλω το ερώτημα αφού διέκοψα. Παρακαλώ. Επειδή είπατε ότι μετήγατε στη διαπραγμάτευση, είναι αληθές αυτό το οποίο ξέρουμε και το έγραφε χθες και η Καθημερινή, ότι τον Αύγουστο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε από την κυβέρνηση να μην περιλάβει στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις τα 1500 μεγάλα ψάρια? Και αυτό δεν έγινε. Ισχύει αυτό? Διότι ένας από τους λόγους που ενδεχομένως έχασε τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν υπήρχε αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Πλήρωναν δηλαδή, πλήρωνε η μεσαία τάξη, αλλά υπήρχε η αίσθηση ότι δεν πλήρωναν και τα μεγάλα ψάρια. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία η οποία δημοσιεύθηκε? Αυτό το οποίο συνέβη για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, κύριε Κοτάκη, είναι γνωστό. Ότι εμείς φτιάξαμε μια ρύθμιση με τις 100 δόσεις που αφήσαμε έξω αυτά που ονομάζετε εσείς μεγάλα ψάρια. Το 1 εκατομμύριο και πάνω. Κάτι το οποίο αμέσως ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, και αυτό συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και τον. Χαρίσανε εκατομμύρια σε χαρίσανε στα μεγάλα ψάρια. Οφειλέτε τεράστια. Το ερώτημα δεν είναι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα εδώ είναι τι κάνατε εσείς. Αν πληρώσανε. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως πιέζαμε. Εμείς, ανάποδα, συγγνώμη λίγο. Πιέζαμε να πληρώσουμε. Πήρατε 1,8 εκατομμύρια από κάποιον μεγάλο. Νάμος, του χαρίσατε 2,3. Χαρίστηκαν με την έννοια μεγάλο. Την νόμιμη, λέω, για να μην υπάρχουν και αγωγές πάλι. Έτσι. Έχουμε και προηγούμενα από μια εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου παλαιότερη. Αντιμετωπίζω. Λοιπόν, με την νόμιμη έννοια, με τη ρύθμιση αυτή που έγινε δηλαδή, αφέθηκαν, α πούμε έτσι, μειώθηκε η οφειλή μεγάλου κλαμπ στη Μύκονο κατά περίπου 3 ή 5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς του χαρίσατε? Και έτσι έγινε το γάμο στο εξωτερικό. Πλήρωσε ένα και καθάρισε. Υπήρχε ένα σκοπό που να πλήρωσε ένα και να πλήρωσε. Κύριε Κατρούγκα, σας βλέπω πολύ ένθερμο και νομίζω ότι πρέπει να προσέχετε. Μεγάλο κλαμπ στην Μύκονο. Να προσέχετε, διότι είστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι στη δημόσια κοινή γνώμη, διότι υποσχεθήκατε κατά πολέμηση φοροδιαφυγής. Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση διαμέσου του κ. Νικολούδη 2,5 δις ευρώ άμεσα τον επόμενο μήνα. Όχι, και τον τώρα επόμενο μήνα δεν το πάμε ποτέ. Και φέρνετε τώρα, καλοκαίρι. Φέρνετε τώρα διάταξη στη Βουλή και φορολογείτε το μαύρο χρήμα με 15% του εξωτερικού για να έρθει στην Ελλάδα. Ποιοι είστε τέλος πάντων? Με ποιο δικαίωμα τα κάνετε αυτά? Τη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες της Ελβετίας, γιατί δεν ξεκινήσατε, γιατί δεν ολοκληρώσατε εσείς? Αυτά υπήρχε ένας μεγιστάνας είχαμε που να έχει πληρώσει 1,8 εκατομμύρια. Και πήγατε και τα χαρίσατε. Και μιλάτε κιόλας. Υπήρχε ένας μεγάλος. Χαρίσατε εκατοντάδες εκατομμύρια. Υπήρχε ένας μεγάλος. Χαρίσατε εκατοντάδες εκατομμύρια. Και νιώθουν τους κατευθυνόμονες απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος από τους μεγάλους πλήρωσε στην εποχή? Αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προστατεύσατε τα 1500
μεγάλα ψάρια. Τώρα φιλικό κάναμε ρύθμιση 100 δόσεων, ναι, την οποία υπονομεύσατε εναντίον τη Ελλάδα. Ποιο μεγάλο πλήρωσε. Είχατε την κυρία Βαλαβάνη. Να σε απαντήσω. Ποιο λοιμόξατε. Θα σε απαντήσω. Είχατε την κυρία Βαλαβάνη, η οποία ήταν αρχηγό του κινήματο Δεν Πληρώνω. Υπονομεύσατε την εθνική προσπάθεια και λέγατε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, μην πάει κανεί 100 δόσεων, γιατί εμεί θα φέρουμε τι. Αυτό σα λέω. Τα μικρά ψάρια δεν μεγάλο. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν ένα εκατομμύριο ευρώ και πάνω, δεν έμπαινε κανείς στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο φιλέσπλαχνος, που κυνηγά τη φοροδιαφυγή και απείλαξε από εκατοντάδες εκατομμύρια μεγαλοφιλέτες του δημοσίου σε ασφαλιστικές φορές και φορολογικές διαφορές. Αυτό είναι ο μέρος. Γιατί και σήμερα έχετε το θράσος. Έχετε όχι εσείς, εικονικά τα έσοδα του δημοσίου. Το θράσος ο ΣΥΡΙΖΑ και να φέρνει τώρα, διάταξη. Να συγκρατηθούμε. Όχι, γιατί είναι θράσος. Να φέρνει το θέμα 15% φορολογία για το μαύρο χρήμα στο εξωτερικό. Μα είναι δυνατόν. Εμείς τώρα θα παρακαλέσω να γυρίσουμε στο κεντρικό. Να πάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης. Ενώ έστελνε το Σταύρο Παπασταύρου, ας πούμε, ο κύριος Σαμαράς, και έτσι το άφηνε να πάει πιο πέρα, πιο πέρα. Αλλά κύριε Νικολόπουλε, αφήστε τα ονόματα. Και ας ήταν το όνομα του. Είστε κυβέρνηση, είστε κυβέρνηση. Πάρτε τη λίστα Λαγκάρτ, λύστε την. Δεν έχετε φέρει τίποτα από τη λίστα Λαγκάρτ. Δεν έχετε φέρει τίποτα από τη λίστα Λαγκάρτ. Δεν έχετε φέρει ημερών σα να κατέβαλε, ας πούμε, αυτά τα χρήματα. Θέλετε να πούμε ονόματα. Όχι, με ονόματα εγώ δεν είμαι. Α, δεν είμαι, είστε με ονόματα. Γιατί? Εσείς είστε με ονόματα. Γιατί να μην είμαι με ονόματα? Γιατί εγώ μιλάμε με πράξεις. Γιατί προχτές με νούμερα. Γιατί είπε ο κύριος Χατζηνικολάου και γι' αυτό πήρα το λόγο. Πράγματι, όχι μόνο ένας καναλάρχης δια της γνωστής μεθόδου δεν κατέβαλε, αλλά και ένας άλλος από το 2005, από το 2005 που μπαινόβγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου επί Αντώνη Σαμαρά, τώρα αυτά που είναι, έχει αυτά καταδίκες είναι οριστικές. Αυτά είναι αστεία. 5 και 5 είναι αστείο. Αστεία είναι, κύριε Νικολόπουλε. Είναι αστεία. 11 αστεία εκατομμύρια είναι αστείο. Αστεία, κύριε Νικολόπουλε. 11 εκατομμύρια είναι χρωστάει στο δημόσιο. Δέστε πόσα χαρίσατε. Και να φωτογραφίζετε πόσα χαρίσατε με τις ρυθμίσεις και να μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι αστείο. Εντάξει. Τώρα τι μας κρίνει. Πάμε, αν είναι πάμε αστείο, για τη διαπραγμάτευση. Θα παρακαλέσω διότι επιστρέψουμε... τα γεγονότα έχουν εχθές στο ΣΥΡΙΖΑ και τον του Σανέλ. Δεν σταματώ κανέναν. Εδώ υπάρχει ελεύθερος διάλογος. Πάω, θέλω να γυρίσω. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί για λαθρεμπορία, αν προστάει φόρους και είναι αστείο. Μα είστε κυβέρνηση. Τι κάνετε για αυτά. Απλά τα σχολιάζετε. Σχολιαστές είστε. Βγαίνετε στην τηλεόραση. Όχι, απαντώ σε αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Πάμε για τη διαπραγμάτευση. Απαντώ σε αυτό που είπατε. Κύριε Χατζηνικολάου, για το θέμα της διαπραγμάτευσης, σήμερα όλοι οι Έλληνες αισθάνονται ότι απέτυχε παταγωδός. Και λυπάμαι που το λέω υπό την έννοια ότι θίγει όλους τους Έλληνες. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πώς το κρίνετε? Θα σας το πω γιατί. Καταρχήν πείτε μου σήμερα... πώς είδατε την πρόταση των 47 σελίδων της λοιπόν, κυβέρνησης. Σήμερα η κυβέρνηση διαπραγματεύεται έχοντας σηκώσει λευκή σημαία και πάει να κάνει μια επώδυνη συνθηκολόγηση. Η συνθηκολόγηση αυτή θα γίνει μεταξύ ενός επώδυνου πακέτου μέτρων των 47 σελίδων, τον οποίο αρνείται η κυβέρνηση, αλλά και υιοθετεί ταυτόχρονα, και μετά της πολύ επώδυνης πρότασης εκ μέρους των εταίρων μας. Κάπου ανάμεσα θα κυμανθεί. Ποιος θα πίστευε, ποιος στην Ελλάδα θα πίστευε, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ την επόμενη μέρα των εκλογών θα ήταν μείωση μισθών και συντάξεων. Ποιος θα πίστευε ότι θα γινόταν φόρο επανδρομή. Και αυτό το οποίο προκαλεί την νοημοσύνη των Ελλήνων είναι ότι βαφτίζεται φορολογική δικαιοσύνη, αναδιανομή εισοδήματος ή σύμφωνο, όπως θα το ονομάσετε. Δεν θέλω αναδιανομής... Αλλά τη μείωση μισθών και συντάξεων, πού την είδατε, δεν την είδατε εσείς, κύριε Κατώκαλε. Όταν κάνετε μία φορολογική επιδρομή στο ΦΠΑ, αυτό δεν μειώνει έμεσα μισθούς και συντάξεις. Κύριε, έχετε υπολογίσει αυτοί οι συντελεστές πόσο μειώνουν, έχετε πάρει κάποια τιμολύνη ποτέ? Εγώ την επώδυνα τα μέτρα που δίναμε το δέχτηκα. Μειώσεις μισθών και συντάξεων όμως προσωπικά και εσείς καταγγείλατε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μαζί με όλα τα στελέχη. Ήταν κάτι πολύ απαλό. Μειώσεις μισθών και συντάξεων δεν θα κάνουμε εμείς. Μειώσεις μισθών και συντάξεων δεν θα κάνουμε εμείς. Δεν μειώνονται οι συντάξεις μέσα από την φορολογική επιδρομή. Μειώσεις συντάξεων είχατε δεχθεί εσείς με τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος σε υπουργικές. Γιατί είναι μεταρρύθμιση που αρνείστε και υποκρύπτεστε ένα λαϊκισμό. Διότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που λέτε εσείς όχι, πρέπει να βρεθεί 1,1 δισεκατομμύριο. Και ξέρετε που το βρήκατε? Στη φορολογική επιδρομή να το πληρώσουν όλοι οι Έλληνες των δημοσίων υπαλλήλων. Το επικουρικό που δεν τους ανήκει και το εφάπαξ που δεν τους ανήκει. Και κάπου αλλού. Σπάσατε τον κουμπαρά των επόμενων γενεών. Τα παιδιά που σήμερα είναι εδώ και είχε διαφυλάξει. Και να πω και ονόματα. Πετραλιά, Λοβέρδος. Και προσωπικά εγώ είχαμε φτιάξει συντελεστές για να φτιάξουμε αυτό τον κουμπαρά. Τον σπάσατε. Πήρατε 4 δισεκατομμύρια για να καλύψετε ελλείμματα.
Αυτή είναι η σύνθετη πολιτική. Κουμπαράς δεν έχει σπάσει. Ο κουμπαράς δεν έχει σπάσει. Μα και τι λέτε τώρα, ο κουμπαράς τον πήγατε μετροπολογία στη Βουλή. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Μα τι λέτε γνώμη, όμως είναι. Σπάσατε τον ΑΚΑΓΕ. Είναι γεγονός ότι είναι δική μας κόκκινη γραμμή η μη μείωση μισθών και συντάξεων. Δεχτείτε το αυτό να πάμε παρακάτω. Στις προτάσεις μας δεν περιλαμβάνεται καμιά μείωση. Θα μειώσετε τα οποία λέτε, είναι η άποψή σας. Και θα λέτε στο δικό σας ακροατήριο ότι δεν την άποψή σας, ότι η πολιτική μας μπορεί να έχει επιπτώσεις άλλες. Αλλά όταν σπάτε τον ΑΚΑΓΕ, όταν η πρώτα για τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυτή σας καλώ να ανακαλέσετε. Ναι, όχι, δεν την ανακαλώ, διότι έμεσα ο ΦΠΑ που επιβάλλεται με αυτούς τους υψηλούς τελεστές το 1% δεν θα μειώσει. Σας λέω όμως ότι απλώς δεν υπήρχε τρόπος για το εξάμεινο που απομένει να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεν γίνεται. Το τραγικό σας λάθος. Και μιλάτε με έναν άνθρωπο απέναντί σας, ο οποίος είπα πριν συμμετείχε. Και προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Χάσατε πολύτιμο χρόνο, έπρεπε να πάρετε το email χαρδούβελη, πάνω εκεί να χτίσετε διαπραγμάτευση και να κάνουμε, και να κάνουμε κάτι άλλο. Τότε γιατί κάναμε εκλογές, κύριε Βρούτση. Σε εθνικό επίπεδο, να σας πω. Άμα ήταν να γίνουμε σαν και εσάς, μέρα, γιατί να κάνουμε να πάρετε ανθρώπους που γνώριζαν από τη διαπραγμάτευση, να δείτε πού είχε μείνει το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και πάνω εκεί να χτίσετε, την πήρατε την εξουσία. Κύριε Βρούτση, πείτε μου παρακαλώ, εάν η συμφωνία, και αυτή είναι η καλή περίπτωση για την ελληνική κυβέρνηση. Εάν η συμφωνία είναι η καλή περίπτωση για την ελληνική κυβέρνηση, είναι η συμφωνία να είναι η πρότασή της. Οι 47 σελίδες. Θα την ψηφίσετε. Αυτή τη συμφωνία, τις 47 σελίδες, την ψηφίζετε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αξιολογήσουμε συνολικά. Τι νιώθετε εσείς διαβάζοντας το κείμενο αυτό. Θα σας πω. Είναι λάθος κείμενο. Πιστεύω ότι στρέφει και κάνει επίθεση εναντίον συγκεκριμένων πάλι κατηγοριών. Στρέφει εναντίον της αύξησης αυτού αυτές που μειώσαμε 30%. Και εσείς πριν. Αυτό το οποίο αυτές μειώσαμε 30% το επαναφέρετε, την εισφορά στους συνήθεις. Στους συνήθεις. Κάνατε αυξήσατε το μεγάλο συντελεστή 8%. Εδώ τι θα κάνει το 500.000. Θα αξιολογηθεί. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην κάνει χρόνο. Είναι γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος ότι η δική σας πρόταση είναι λίγο πιο ισορροπημένη κοινωνικά ως προς την κατανομή των βαρών. Απευθύνεται στους πλούσιους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και απλώς για να το εξηγήσουμε, εμείς έχουμε το 30.000 ευρώ και πάνω. Αλλά η ιδιωτική οικονομία και οι επιχειρήσεις να μου επιτρέψετε. Και στρέφεται και με το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ στρέφεται, κύριε Χατζηνικολάου, αντίον των πλουσιών. Το ΦΠΑ όχι, είναι εναντίον των φτωχών. Είναι οριζόντια όλων. Ανέργων, φτωχών, αδύναμων. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο όμως. Και Χατζηνικολάου, έχετε δίκιο. Ο ΦΠΑ είναι πάντοτε εναντίον των φτωχών. Για αυτόν τον λόγο εμείς παλεύουμε να υπάρχει και χαμηλός ΦΠΑ και εκεί να μπουν αυτά τα πράγματα που οι φτωχοί τα έχουν πιο πολύ ανάγκη. Μάλιστα. Γιατί ξαναλέω, σε μια δύσκολη κατάσταση... Και κάτι ακόμα, να είναι και κάτι ακόμη το οποίο ξεχνάμε, κύριε Κατρούγκαλε. Μισό λεπτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ναι. Και το ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Το περίφημο ΦΠΑ, το οποίο είναι ένα κεκτημένο. Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για την πατρίδα μας. Καθιερώθηκε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και βρέθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να το προσφέρει. Να το προσφέρει, κύριε Κατρούγκαλε. Ο κύριος Θεοχάρης. Τελικά θα το ψηφίσει. Θα το ψηφίσει. Δεν έχουν αποφασίσει. Εσείς θα το ψηφίσετε, κύριε Νικολόπουλε. Εσείς, κύριε Νικολόπουλε, θα το ψηφίσετε. Είστε κυβέρνηση και ρωτάτε την αντιπολίτευση. Όχι, όχι, όχι. Εσείς. Αλλά κοιτάξτε. Κοιτάτε την αντιπολίτευση. Ακούστε, ακούστε. Ξέρετε, βρισκόμαστε. Να αρχίσετε να εκπαιδεύεστε φωνές σε όλα, κύριε Νικολόπουλε. Να εκπαιδεύεστε φωνές σε όλα. Ακούστε, σε όλα. Η Νέα Δημοκρατία που αφήσατε. Και εσείς λοιπόν έχετε πάρει το κολλάι. Λέω, μια και έχετε πάρει το κολλάι. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να πάει στα βράχια. Κρατήστε και αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπεύθυνη παράταξη διαχρονικά. Δεν είναι αυτό αυτά το τα. Το όχι σε όλα. Αυτό το όχι σε όλα και τα υπόλοιπα. Θα πάει προς τον ναι που λέει. Θα το δούμε. Θα το δούμε, αλλά θα δούμε την ταυτότητα των μέτρων. Δεν θα αφήσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο να κάνει προσλήψεις στο δημόσιο. Θα απαντήσω. Ο κύριο Κατρούγκαλο θα πιστεύω ότι θα μου υποβάλλετε εσείς τα ερωτήματα. Κλείνω. Δεν θα αφήνουμε τον κύριο Κατρούγκαλο να προσλαμβάνει μετέρους, κομματικούς φίλους και να το πληρώνει ο ελληνικός λαός με φορολογική επιδρομή. Τελεία. Και πού το είδατε αυτό, κύριε Βρούτση? Το είδαμε, κύριε Κατρούγκα, αλλά πράξη σας. Το οποίο ας μην το προσωπούμε. Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, ελάτε. Πώς είδατε την πρόταση της κυβέρνησης των 47 σελίδων? Η πρόταση της κυβέρνησης είναι αξιοσημείωτη, τουλάχιστον προς ένα σημείο. Είναι μια πρόταση η οποία έχει λιγότερα δημοσιονομικά μέτρα και καταφέρει να είναι πιο εφεσιακή από την πρόταση των εταίρων. Ο φόρος, ο οποίος είναι ο λιγότερο εφεσιακός εν γέννη, είναι ο ΦΠΑ. Ο δεύτερος λιγότερο ηφαισιακός φόρος είναι ο φόρος ακινήτων και ο τρίτος είναι ο φόρος εισοδήματος. Όλο το βάρος της κυβέρνησης είναι στο φόρο εισοδήματος. Βάζει 1,1 δις έκτακτη εισφορά πάνω από το 26%
που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Πάνω από το 26% άμα κάνουν καμιά εισαγωγή από τη Βουλγαρία και όλη η Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε ότι εισάγει πολλές φορές πρώτες ύλες από τη Βουλγαρία. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια συμφωνία που αν την συμφωνήσουν με τους εταίρους, και αυτό είναι το θετικό σενάριο όπως είπατε και εσείς, θα εξαφανίσει όλες τις επιχειρήσεις, η ανεργία από το 1,2 εκατομμύρια ανέργων θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύρια των ανέργων. Είναι δηλαδή μια συμφωνία η οποία χτυπάει στην καρδιά της οικονομίας, η οποία πια έχει σταματήσει. Το κόμμα σας όμως έχει πει ότι θα την ψηφίσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό ακούω από τα χείλη του κυρίου Θεοδωράκη. Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις... Πώς είναι δυνατόν να κάνετε αυτή την περιγραφή, να μας λέτε ότι πάμε από το 1,2 στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων και να την ψηφίζετε? Βεβαίως πρέπει να την ψηφίσουμε, διότι υπάρχει το εξής. Υπάρχει και τα 2 εκατομμύρια των ανέργων. Υπάρχει εναλλακτική που από το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων είναι τα 2. Κοιτάξτε, η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει και χρειάζονται γι' αυτό τρεις προϋποθέσεις. Τρεις προϋποθέσεις. Άρα θα αυξηθεί η ενεργία. Μια στιγμή. Εσείς είπατε ότι είναι αυξηθεί. Ξαναλέω λοιπόν, αν δεν το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε ότι καλά, αν η συμφωνία φέρει 1,5 εκατομμύρια ανέργους, η μη συμφωνία θα φέρει 2 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν δεν είναι η επιλογή μεταξύ ύφεσης και μη ύφεσης. Είναι η επιλογή μεταξύ ύφεσης και καταστροφής. Είναι μεταξύ ύφεσης και καταστροφής. Κοιτάξτε, οι πιθανότητες για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε πρέπει να γίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να γίνει συμφωνία από το να μην γίνει. Διότι το ένα είναι η ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει η Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα βάλανε σύστημα πριν από τρεις εβδομάδες με το οποίο παίρνει τα φάρμακα με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Και ήρθε ο επαναστατικός, το ίδιο είμαι σίγουρος όπως στην Ελλάδα, φαρμακευτικός σύλλογος, να χαιρετήσει ως ένα θετικό βήμα. Διότι δεν μπορούσαν να κάνουν χειρουργία πια και πεθαίναν οι άρρωστοι. Λοιπόν, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε. Άρα, μεταξύ συμφωνίας και μη συμφωνίας, αυτό είναι το πρώτο. Θέλουμε συμφωνία. Το δεύτερο είναι που θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει μια καλή συμφωνία. Διότι μεταξύ μια κακή συμφωνία και μια καλή συμφωνία θα έπρεπε να φέρει μια καλή. Και δυστυχώς δεν έχει κανένα πλάνο και ούτε καν ξέρει τι πράγματα πρέπει να έχει μέσα της μια συμφωνία. Μια συμφωνία πρέπει να έχει από τη μία μεριά λιτότητα, περισσότερη ή λιγότερη, και από την άλλη διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που να φέρουν ανάπτυξη. Δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι επειδή το άλλο είναι δύσκολο, η συμφωνία που θα φέρει με τους εταίρους θα είναι μόνο λιτότητα και τίποτα άλλο. Και τέλος, αφού τη φέρει τη συμφωνία, μακάρι να ήταν καλή, αλλά δεν θα είναι, θα πρέπει και να την υλοποιήσει. Ούτε σε αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επί δύο μήνες δεν μπορεί να βάλει ένα καράβι στον Αϊστράτη. Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά αποκλείει τον Αϊστράτη για δύο μήνες και έχει και την φαντασίωση ότι μπορεί να πάρει και τη χώρα για τη μετάβαση στη δραχμή. Που θα πρέπει αυτό ανθρώπους οι οποίοι 24 ώρες το 24 ώρες από πάνω για να γίνει αυτή η μετάβαση ομαλά και να μην έχουμε θύματα. Και είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους φαντασιώσεις? Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα που συμβαίνουν. Και που δεν είναι φαντασιώσεις, είναι προτάσεις. Ο κύριος Σοφιανός. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι 4 μήνες μετά δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται ότι δικαιώνεται η πολιτική τους. Η πολιτική δηλαδή που γονάτισε την πλειοψηφία του λαού, που την τζάκισε στην κυριολεξία. Και αυτό γιατί είπε ένα μεγάλο παραμύθι προεκλογικά. Η μεγάλη, να το πω έτσι, το μεγάλο αφήγημα. Ότι θα τελειώσουμε με την Τρόικα, θα τελειώσουμε με τα μνημόνια, τις αγορές θα τις μάθουμε να χορεύουν πεντοζάλι, αλλά η Ελλάδα θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της αγοράς θα είναι κυρίαρχη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καλός διαπραγματευτής, θα τα καταφέρει. Πού είμαστε τώρα? Έχουμε δύο πακέτα συμφωνίας, τη Σκύλα και τη Χάριβδη. 47 σελίδες είναι το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μνημόνιο. Για να μιλάμε καθαρά, μνημόνιο, αληθινά. Μνημόνιο. Με μέτρα ενός δις από ΦΠΑ. Το 1/3 των τροφίμων δηλαδή θα το πληρώσει η ΕΚΑΛΗ ή ο μεγαλοεπιχειρηματίας που διαφημίζουν, λέει, ότι έδωσε 1,8 αλλά γλίτωσε τα τριπλάσια. Γιατί κοιτάξτε, αυτός που έχει 1,8 δεν αφορά το όνομα. Αυτός που έχει 1,8 να δώσει έχει και 4 και 5 να δώσει. Αρκεί να θες να του τα πάρεις. Πάμε στο διατάφτα. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μνημόνιο και από την άλλη την πρόταση των δανειστών. Και εδώ γίνεται παιχνίδι. Βγαίνει ο Γιούγκερ και τι λέει? Αυτό, λέει, δεν ήταν τελεσίγραφο. Κακώς παραποιήθηκε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και βγαίνει το Μαξίμου και τι λέει? Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το σύνολο της πρότασης των εταίρων. Δηλαδή κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Αυτό γίνεται σήμερα με αυτή τη διαπραγμάτευση, γι' αυτό την απορρίπτουμε.
την απορρίπτουμε σε μια εκδοχή που θα έχει ένα βαρύτατο λογαριασμό, που θα τον πληρώσει η λαϊκή οικογένεια. Γιατί εκεί καταλήγουμε. Ο ένφια, το χαράτσι στο εισόδημα, το χαράτσι στο εισόδημα όχι μόνο στο μισθωτό, αλλά και στον αυτοαπασχολούμενο που συνεχίζεται. Ο ΦΠΑ, οι 150.000 που μπορούν να συγκροτήσουν δικαίωμα για συνταξιοδοτικό. Κύριε και παραπέμπονται. Κύριε αναγνωρίζετε εσείς στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει μια πιο δίκαιη κοινωνικά κατανομή των βαρών ή όχι? Η δίκαιη κατανομή των βαρών προϋποθέτει, αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος πριν, προϋποθέτει να μην θεωρούμε την κατάργηση του μνημονίου μια υπερβολή, ένα σχήμα λόγου που το λέγαμε προεκλογικά. Προϋποθέτει να καταργηθούν τώρα οι 400 τόσοι εφαρμοστικοί νόμοι που φόρτωσαν ασήκωτα βάρη. Να ανακτηθούν οι απώλειες. Και στο ερώτημα μα πού θα βρούμε τα λεφτά, λέμε καθαρά. Στο δρόμο που περπατάμε, στα τείχη στα οποία είναι κλεισμένη αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, δεν πρόκειται να βρεθούν τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για 50 δις το 17 για να χρηματοδοτηθεί η καπιταλιστική οικονομία που είναι σε κρίση και που θα ξαναμπεί σε κρίση. Για παράδειγμα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω 1% ματωμένο πλεόνασμα. Μα βεβαίως, όταν πάμε για αρνητικούς ρυθμούς στην ανάπτυξη πλέον, το 1% είναι πάρα πολύ. Και το 1% θα βγει από τα συνήθη υποζύγια. Αυτοί που πλήρωσαν θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να εκβιάζουμε σε μια αποδοχή ενός μνημονίου, μιας συμφωνίας, μιας σύμβασης, όπως θέλετε πείτε τι. Ο λογαριασμός είναι βαρύς. Στη λογική ότι αν δεν γίνει αυτό, τι. Αν δεν γίνει αυτό, τι δηλαδή. Θα έρθουν οι εταίροι, θα περάσουν τα πιο σκληρά μέτρα, θα γίνει χρεοκοπία. Μα όταν μπαίνεις σε αυτή τη λογική των διλημάτων, τότε είναι δεδομένο ότι η πλειοψηφία του λαού μας θα συνηθίσει να λέει κάθε πέρυσι και καλύτερα και ουσιαστικά θα μειώνει τις απαιτήσεις του. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Να θεωρεί ο άλλος, για παράδειγμα, έχουν παγώσει γύρω στις 35.000 από το πρόγραμμα τα κοινωνικά προγράμματα στους Δήμους. Τα πεντάμινα. Έχουν παγώσει αυτά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κατρούγκαλος έχει κάποιο νέο, αν θα δρομολογηθεί. Ούτε τα πλοία και δεν αυτός βγαίνουν για έρευνα. Το ΕΛΚΕΘΕΣ, το ΙΑΤΙΟ, αυτός δεν βγαίνει το πλοίο που να κάνει θαλάσσιες έρευνες. Το λέω γιατί και αυτός ο κόσμος, εμείς καταλαβαίνουμε την αγωνία του, έστω να πάρει 400 ευρώ. Αλλά έχει μπει στη λογική ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτή είναι η προοπτική. Να δουλεύω για 400 ευρώ 4 μήνες, να εναλλάσσομαι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει ορίζοντα το 2057 όταν θα αποπληρώσουμε το χρέος. Ο κύριος Νικολόπουλος. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε φτάσει στην κορύφωση αυτού του δράματος της διαδρομής. Την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, είναι η κρίσιμη συνάντηση. Είναι η κρίσιμη, αλλά αν μας δούνε. Αν μας μπορεί δούνε. Και να μην μας δούνε. Έβαλαν όρο. Οι δύο υπουργοί, ότι πρέπει να έχουμε και οι δύο υπουργοί που έχουν πάει υπουργούς βλέπουν να μας το πούνε της κυβέρνησης. Σίγουρα όχι μόνο υπουργούς. Και παρακαλάνε και τον κύριο Κοστέλο. Ή θεσμούς. Βλέπουν τον κύριο Κοστέλο. Τον επίτροπο βλέπουν. Τον επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή μαζί με τον κύριο Κοστέλο. Συνήθως έτσι γίνεται η συνάντηση, αλλά προχωρήστε. Έτσι λοιπόν ακούσατε με την χερεκακία των συναδέλφων μου εδώ, μας είπαν, επιβεβαιώνουν αυτό που είπα, ότι βρισκόμαστε στα όρια της ρήξης. Το θετικό πρόσημο της κυβέρνησης για μια διαπραγμάτευση σκληρή που από την πρώτη μέρα κάνει, η κοινωνία της το δίνει απλόχερα. Αμαχητοί, ας λένε ό,τι θέλουν, ας ακούν κάποιοι τα παραγγέλματα των προηγουμένων ως ό,τι θέλουν, σεξιστικά, όπως θέλουν να στα βαφτίσουν. Αυτή είναι η βεβαιότητα που έχει ο κόσμος. Άλλωστε, καθημερινά κάνουν ό,τι μπορούν για να του το θυμίζουν. Σας λέω μόνο ότι από την πρώτη μέρα, όχι μόνο το ποτάμι, και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, τι έλεγε? Υπογράψτε τώρα, δώστε τα όλα. Ό,τι σας ζητάνε. Αυτό τώρα είναι. Καλά, καλά. Αφήστε με. Αφήστε για το ποτάμι, κύριε Νικολόπουλε. Καλά, καλά, καλά. Το ποτάμι μέχρι και τώρα το είπε. Δεν καταλαβαίνετε τι θέσεις του, κύριε Νικολόπουλε. Μέχρι και τώρα το ποτάμι είπε. Ό,τι και συμφωνία και τώρα το είπατε. Όποια συμφωνία να είναι. Αρκεί να είναι συμφωνία. Σας δίνουμε στήριξη. Λέω λοιπόν, κατηγορείτε. Μας κατηγορείτε για στήριξη. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι οι δανειστές μας αρνούνται να δώσουν κάποιες ανάσες. Και
όλοι το έχουμε καταλάβει, και οι βουλευτές αλλά και οι απλοί πολίτες, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μας βάζουν στο δίλημα τι θάνατο θέλετε, διασφυξίας, ποιον θέλετε. Εμείς λοιπόν αρνούμαστε και θα αρνούμαστε μέχρι τέλους. Πράγματι κατετέθη μία πρόταση που είναι η ελληνική πρόταση, που είναι διαχειρός Ελλήνων. Θα την ψηφίζατε εσείς αυτήν? Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω πως θα την ψηφίσουμε. Γιατί γελάτε? Γελάω, κύριε Νικολόπουλε, γιατί άλλα λέγατε προεκλογικά. Αυτά λέγατε προεκλογικά. Ναι, ξέρετε, στα τραπέζια που ήσασταν αυτά λέγατε. Ξέρετε, καταγγέλατε την κυβέρνηση με λόγια τα παράδεκτα. Δεν θέλω να τα βάλω στο τραπέζι. Σας άφησα για να. Πολύ ωραία. Για να εσείς λέγατε, ακριβώς, καταγγέλατε την προηγούμενη κυβέρνηση με απαράδεκτη φρασιολογία. Με απαράδεκτη φρασιολογία. Μάλιστα. Και σήμερα έρχεστε να μιλάτε για μείωση μισθών συντάξεων. Και να το λέτε ότι είναι στα όρια τη εντολή που πήρατε, κύριε Νικολόπουλε. Αυτό λέγεται εμπεγμό και εξαπάτηση. Ετάπατε λίγο πριν. Ακούστε, κύριε Βρούτση, αυτό που κάνατε εσείς, εμείς δεν θα το κάνουμε. Μάλιστα. Και δεν το κάνουμε όπως βλέπετε. Μα τώρα λέτε ότι θα ψηφίσετε και βλέπετε αυτό ότι το δεν κείμενο το κάνουμε. 47 σελίδες. Εμείς, που είναι μνημόνια στην Αγγλική. Ακούστε, κύριε Βρούτση, εμείς αμάσιτα μνημόνια στην Αγγλική που βγαίνει ο άλλος και λέει ούτε το διάβασα, ούτε πρόλαβα να το διαβάσω, δεν θα το κάνουμε. Και ο κόσμος καταλαβαίνει και ξέρει και κρίνει. Ακόμα και αυτό το απαράδεκτο λοιπόν του κυρίου Γιούνκερ, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, που απερίφθη μετά από την συζήτηση στη Βουλή, νομίζω ότι όλες τις πολιτικές δυνάμεις είπαν όχι σε αυτό, δίνει 14 δισεκατομμύρια εξαιτίας των πλεονασμάτων για τα επόμενα 4 χρόνια. Ακούστηκαν τα προηγούμενα να ακουστεί γι' αυτό και αυτό, γι' αυτό αναφέρθηκα μόνο σε αυτό. Όμως είναι απολύτως σίγουρο ότι η Τετάρτη είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Και ενώ τα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν από το πρωί, το μεσημέρι μέχρι το βράδυ να παρουσιάζουν ότι είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος αυτό που μας λέει η αντιπολίτευση. Ότι πρέπει και κακώς κάναμε, χάσαμε χρόνο, λέει. Έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει. Έπρεπε ήδη να τους τα είχαμε δώσει όλα. Άρα, και αν δεν δεχτούν την Τετάρτη τη δικιά μας πρόταση, τι θα πούν? Θα είχατε δώσει λιγότερα, κύριε Νικολόπουλε. Ότι εάν πρέπει, είχατε συμφωνία το Μάρτιο, θα πούν ότι πρέπει εσείς με τη δικιά σας στρατηγική. Ένα λεπτό, κύριε Θεοχαρία. Θα πούν ότι πρέπει έστω και γιατί εκεί. Γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ, η κυβέρνηση, κύριε, γιατί καθυστερήσατε? Γιατί δεν πρωτευόμαστε? Ναι, ναι, να σας πω απάντηση. Δεν το λέω εγώ με την έννοια που το λέει η αντιπολίτευση. Όχι, όχι, όχι. Εγώ το λέω με την αγωνία της αγοράς, η οποία αγορά πνίγεται. Όντως. Από τη ρευστότητα. Έχετε από την έλλειψη ρευστότητας. Αλλά εάν τα καταφέρουμε και ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, η αγορά πώς θα λειτουργήσει μετά από μια συμφωνία που θα είναι λιγότερο κακή, που θα είναι μια συμφωνία μα παρένθεση. Μα θα είναι λιγότερο κακή. Και όχι μια κύριε Χατζηνικολάου, αν δεχόμαστε να υπογράψουμε, αν είχαμε δεχτεί να υπογράψουμε από το Γενάρη, Την πρόταση που μας κατέθεσαν τώρα. Θα έπαιρνα αέρα η αγορά. Δεν είναι ακόμα συνέχεια αυτού του αργού κύκλου θανάτου προς τα κάτω. Αυτό μας πρότειναν οι εταίροι. Μα τι λέτε, κύριε Κατρούγκαλε. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο δεν υπογράψατε το Γενάρη. Δεν κινείται φύλο, δεν πληρώνεται κανένας. Γιατί εμείς δεν θέλουμε οποιαδήποτε συμφωνία. Και μιλάτε ότι αν είχαμε υπογράψει. Και εμείς θέλουμε μια τίμια συμφωνία. Μια συμφωνία που θα επιτρέψει. Τι θα μπορούσατε να την είχατε το Μάρτιο, κύριε Κατρούγκαλε. Σηκώνω τα χέρια. Και βέβαια, κύριε Χατζηνικολάου, αντιλαμβάνεστε. Έχετε βγει έξω, κύριε Κατρούγκαλε, να δείτε τι γίνεται. Εγώ μπορώ. Βεβαίως και μπορώ. Εσείς τι εάν είστε, την Τετάρτη δηλαδή. Δεν. Τι είστε εσείς? Ποιος εάν είστε εσείς την Τετάρτη μπορείτε, δεν. Εγώ είμαι ένας πολιτικός που στον δρόμο το σταματούν και το χτυπάνε στην πλάτη και του λένε, μη μας προδώσετε κι εσείς όπως και οι άλλοι. Ναι, και εσείς μπορείτε πράγματι να κυκλοφορήσετε, κύριε Βρούτση. Και κυκλοφορώ. Πού είχατε τελευταία δημοσία? Παντού, κύριε Κατρούγκαλε. Ωραία, συγχαρητήρια. Και στα νησιά πάω που πάτε να κόψετε το φιλιά. Είστε από τους λίγους. Και σας καλώ να πάμε μαζί. Πάντως, σας λέω να ξέρετε ότι και στην αντιμνημονιακή περίοδο της Νέας Δημοκρατίας τους χτυπάγανε την πλάτη. Όταν αρχίσουν τα μπιλέτα να πηγαίνουν στις οικογένειες, εκεί κόβεται το χτύπημα στην πλάτη. Αν εφαρμόσουμε ίδια πολιτική με αυτούς, θα έχουμε προδώσει αυτοί που μας λένε τώρα να μην τους προδώσουμε. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε καλύτερα. Το θέμα είναι αν θα σας χτυπούν την πλάτη όταν θα πάνε τα πρώτα μπιλέτα από τους φόρους στα νοικοκυριά. Εκεί είναι το θέμα. Εγώ σας λέω ότι τα επώδυνα μέτρα μπορεί να τα δεχτεί κανείς αν υπάρχει προοπτική.
αν νομίζει ότι ακολουθούμε ένα διαφορετικό δρόμο από αυτό που ακολουθούσαν προηγουμένως. Και αυτό νομίζω να το εξασφαλίσουμε. Κύριε Χατζημαρκάκη, ξέρετε ότι περιμένει την ελληνική οικονομία και την Ελλάδα. Ακόμα και σε μια συμφωνία επόδειξη. Έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζημαρκάκη, γιατί ο κύριος Δελαστήκη και ο κύριος Πρωτόπαπας δεν έχουν μιλήσει. Έλεγα λοιπόν ότι τι θα γίνει την Τετάρτη. Ακούσατε και πράγματι δεν έχουν άδικο ότι ενδεχομένως να μην υπάρξει συμφωνία. Τι ζήσαμε όμως όλο αυτό το διάστημα. Όλα εκείνα που ήταν αδιανόητα για το Σαμαρά ή για το Βενιζέλο. Τα νομοσχέδια που ήρθαν στη Βουλή και ψηφίσαμε, αν μπείτε στα πρακτικά θα δείτε, μας έλεγαν μην τα ψηφίζετε. Αφού δεν αφήνουν. Πότε. Αφού οι ξένοι δεν θέλουν. Νικολόπουλε, κύριε Πρωτόπαπα, θα σας στείλω. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, σε ένα λεπτό θα μου πάρει το λόγο. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Ναι, ναι, το ψηφίσατε αφού όπως και σήμερα. Το ψηφίσαμε. Θα ψηφίσετε τη συμφωνία. Να είστε ειλικρινείς. Πρέπει να είστε ειλικρινείς. Ναι, ναι, ναι. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Λέγοντας όμως. Λέγοντας όμως. Ότι έπρεπε να έχει ελάχιστο. Λέγοντας ότι είναι μονομερή. Κύριε Πρωτόπαπα, αφήστε με. Θα πάρετε μόνο 200 εκατομμύρια. Κύριε Πρωτόπαπα, αφήστε με, σας παρακαλώ. Ξέρω ότι ενοχλεί αυτό που θέλω να πω, γι' αυτό δεν με αφήνετε. Θέλω να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ή να ακούσουν μάλλον σε αυτή την μεγάλη εκπομπή, με αυτή την τηλεθέαση ο κόσμος. Όσες πρωτοβουλίες νομοθετικές πήρε αυτή η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση έλεγε μη, θα σας δείρουν. Είναι πράξεις μονομερής, ενέργειας, μην την κάνετε αυτή. Εμείς την κάναμε. Και τι έγινε. Εμείς είπαμε προχτές δεν πληρώνουμε τη δόση. Και τι έγινε. Ακόμα λέει και στην Ουάσιγκτον, διαβάστε σήμερα, έχω φέρει εδώ δημοσιεύματα, δεν περίμεναν λέει μια τέτοια αντίδραση. Γιατί. Γιατί είχαν μάθει αμαχητή οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να τους τα δίνουν όλα. Και τώρα λοιπόν, είμαστε, δεν το έχουμε δει όλο το έργο, έχει τελειώσει. Πάντως θα την πληρώσουμε τη δόση. Δεν το έχει τέλος τελειώσει, του μήνα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει συμφωνία. Τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει. Είμαστε λοιπόν σε μια διαπραγμάτευση για γερά νεύρα. Βλέπετε πόσο έχουν εκνευριστεί. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν θα την πληρώσουμε, κύριε Κατρούγκαλε, στο τέλος του μήνα. Γιατί είπατε αν υπάρχει συμφωνία. Φυσικά, το νόημα της συμφωνίας είναι να σεβαστούμε εμείς τις υποχρεώσεις. Όχι, λέω, αν δεν έχουμε συμφωνία. Είμαι σαφής. Λέω λοιπόν, το τέλος του μήνα. Είμαι σαφής. Επειδή η δόση είναι στις 30 Ιουνίου. Η δόση στις 30 Ιουνίου. Εάν στις 30 Ιουνίου δεν υπάρχει συμφωνία. Σας λέω λοιπόν ότι το νόημα της διαπραγμάτευσης είναι να σεβόμαστε εμείς τις υποχρεώσεις μας και η άλλη πλευρά τις δικές της. Εφόσον λοιπόν αυτά οδηγηθούν σε συμφωνία, φυσικά και η δόση θα πληρωθεί. Αλλιώς. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι το περιτύλιγμα. Παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη, αφήστε με να θέσω το ερώτημά μου. Αλλιώς θα έχουμε χρεοκοπία, κύριε Κατρούγκαλε, το έχετε υπόψη σας. Τι λέτε? Χρεοκοπία θα έχουμε αλλιώς, το έχετε υπόψη σας. Θα συνεχιστεί διαπραγμάτευση, κύριε Πρωτόπαπα. Και διαπραγμάτευση. Εμείς ακριβώς αυτό σας λέμε. Έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις τράπεζες? Εμείς σας λέμε, κύριε Πρωτόπαπα, σας λέμε το εξής πολύ απλό. Ο μοναδικός τρόπος να υπάρχει καλή συμφωνία. Κύριε Πρωτόπαπα, ο μοναδικός τρόπος. Όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη του Αγίου Πνεύματος. Όταν θέλω να συμφωνώ, συμφωνώ, και όταν θέλω να διαφωνώ, διαφωνώ. Γιατί το ίδιο λέω όμως με γνώση καλή των οικονομικών ότι αν η χώρα πάει σε χρεοκοπία, μαύρο φίδι που μας έφαγε όλους και πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό. Μια φράση, κύριε Νικολόπουλε, για να κλείσετε. Γι' αυτό λοιπόν. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Εδώ είναι λοιπόν το ενδιαφέρον. Δεν παίχτηκε η τελευταία πράξη. Αλλά τους βλέπετε έτοιμοι. Όχι μη χρεοκοπία. Δώστε τα όλα. Εμείς λοιπόν, μέχρι τέλους, μα όταν τρομάζεται, τρομοκρατείτε τον κόσμο. Αυτό κάνουν, κύριε Πρωτόπαπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι μπάμπηδες και οι πρωτοψάλτηδες, αυτό το τροπάριο λένε από τα μέσα ενημέρωσης των διαπλεκομένων, κύριε Κατρούγκαλε, και αφήστε τους μνημονιακούς βαστάζους ακόμα εκεί να κρατούν καλά. Αφήστε το μετά κι εσείς, εκεί αυτοί να ψέλνουν τον εξάψαλμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σήμερα ο κύριος εκεί από Παλιά στα ίδια. Να λένε αυτά που λένε οι κύριοι. Αυτά που λένε οι κύριοι εδώ. Αυτά που λένε οι κύριοι. Χρεοκοπία. Γονατίστε. Δώστε τα όλα. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, ο κύριος Πρωτόπαπας και κάνει το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Ο κύριος Δελαστήκη. Κύριε Πρωτόπαπα. Από τα υπόλοιπα που ακούσαμε. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να τα κρίνει. Δεν έχω λόγο να ψέξω κανέναν. Νομίζω ότι κρίνεται από αυτά που λέει. Εγώ ήθελα να πούμε το εξής και να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια θετική συμφωνία. Τι σημαίνει θετική συμφωνία? Ξέρω ότι ούτως ή άλλως θα είναι πόδινη. Εσείς είστε βέβαια και σε χρόνο πριν από την εκλογή νέου αρχηγού.
Έχετε και το βιβλίο Ιγνατίου να διαβάσετε. Εμείς είστε σε περίοδο ζόρικη. Όλα τα βιβλία τα και όλα τα βιβλία τα διαβάζουμε και τα κρίνουμε. Δεν φοβόμαστε τα βιβλία. Βέβαια, ο κύριος Παπανδρέου διαβάζει και να κρίνει. Έτσι, και να διαψεύσει το βιβλίο. Το είδα. Είδα και τη διάψευση. Αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα καλέσει και τον κύριο Καραμαλή θα πρότεινα εγώ. Και τον κύριο Προκόπουλο. Εγώ θα πρότεινα όλα. Εγώ και τον κύριο Κοτάκη θα πρότεινα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε διαβάσει το που έχει γράψει ο κύριος Κοτάκης. Πριν από τον κύριο Ιγνατίου. Εγώ θα πρότεινα να καλέσει και τον κύριο Καραμαλή, κύριε Χατζηνικολάου. Για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Μην κάνετε ευχές που μπορεί και να υλοποιηθούν, κύριε Πρωτοπαπά. Δεν έφερε το. Μην κάνετε ευχές που μπορεί και να υλοποιηθούν. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, όπως σωστά είπε ο κύριος Βενιζέλος στον κύριο Χατζηνικολάου από αυτή εδώ τη θέση, η κρίση έφερε το μνημόνιο. Το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, εμπάσχετος, ακούστε. Είχαμε άλλη επιλογή εκτός από το μνημόνιο. Διότι αν, όπως λέει ο Ιγνατίου στο βιβλίο του, είχαμε άλλη επιλογή και αυτή δεν εμφανίστηκε στον ελληνικό λαό. Είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχε άλλη επιλογή θα είχε υπάρξει. Υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχει απαντήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με το βιβλίο που παρουσίασε ο Παλαιοκρασάς. Του ζητάγανε και κοινού, λέει τότε. Και εγώ ακολούθησα το άλλο. Και είναι γραμμένο. Στα βιβλία τα οποία διαψεύδονται. Να πάει στο βιβλίο. Και είναι γραμμένο στο βιβλίο. Στα βιβλία τα οποία διαψεύδονται. Ο καθένα έχει την άποψή του και κρίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω με τα λόγου γνώσεως το εξής. Επειδή έτυχε να ήμουν και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής που είδε τα στοιχεία, πώς διαμορφώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία από την Ελστάτ. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Το μεγάλο λάθος το οποίο έγινε τότε ήταν ότι αυτό δεν ετέθη στην κρίση του ελληνικού λαού ή δεν ετέθη με τη αυξημένη πλειοψηφία των 180. Η Λαζάρντ είχε προτείνει μια διάρθρωση και στάση πληρωμών. Δεν ήταν μια εργατική κίνηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή τη στιγμή. Ο σύμβουλός σας. Τώρα αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε απαραίτητο. Μπορεί να λέτε ότι ήταν η καλύτερη πρόταση αυτή που κάνατε. Υπήρχε δεύτερη πρόταση. Απαραίτητο να υπάρξει συμφωνία. Βεβαίως υπήρχε. Και τώρα μπορεί αυτό λέμε. Υπήρχε η πρόταση για αναδιάρθρωση τη Λαζάρντ. Ακριβώς. Άρα υπήρχε. Αλλά εδώ η Ιγνατίου λέει ότι ήταν ενήμεροι και ο Προβόπουλος. Είναι διαφορετικό. Και άλλοι για την πρόταση Αλμούνια η οποία ήταν άνευ μνημονίου. Ναι, προφανώς. Ήταν άνευ μνημονίου. Υπήρχε σοβαρή πρόταση. Και το πρώτο μνημονίο έχει διαψευστεί χρημάτων. Έχει διαψευστεί. Ήταν και άνευ χρημάτων. Μόνο μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε 35 δισεκατομμύρια έλλειμμα. 24 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα. Άμα λοιπόν ήταν άλευ χρημάτων, να το βράσω εγώ τις προτάσεις που έγιναν. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να κληθούν οι πρωταγωνιστές. Θέλουμε να κληθούν όλοι οι πρωταγωνιστές στη Βουλή. Όλοι. Και θυμίζω τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έγιναν μετά από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο για να μπορεί η χώρα να ορθοποδήσει. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε στις παραμονές μιας συμφωνίας, υποτίθεται. Το διαβάζω τρεις μήνες τώρα από τα κυβερνητικά non-paper. Μακάρι, το ξεκαθαρίζουμε, μακάρι να είχαμε φτάσει εκεί. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Που έχει ευθύνη η κυβέρνηση, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε. Καζεύανε περίπου μέχρι τις αρχές Απριλίου με τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Παναρίτη και τους λοιπούς. Από εκεί πέρα άρχισε κάπως να σοβαρεύει η κατάσταση και να γίνεται πιο ουσιαστική διαπραγμάτευση. Δυστυχώς δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε. Ήρθαμε εκ των υστέρων να μιλήσουμε για ιδιωτικοποιήσεις, όταν έπρεπε να έχουμε κάνει τις σχεδόν έτοιμες ιδιωτικοποιήσεις, για παράδειγμα στα περιφερειακά αεροδρόμια ή τις άλλες που εκκρεμούσαν. Εν πάση περιπτώσει, ας φέρει η κυβέρνηση μια σωστή συμφωνία. Εάν φέρει μια πλήρη συμφωνία, η οποία δεν θα έχει, όπως είπαν οι ίδιοι, ηφαισιακά μέτρα, η οποία θα σέβεται τις κόκκινες γραμμές που τουλάχιστον είχε το email Χαρδούβελη. Εγώ δεν θα βάλω άλλες. Θα πω ότι ορίστε, να δεχτούμε αυτό το οποίο είχαμε γράψει, γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς άνθρωποι με το email Χαρδούβελη. Και έχει και απάντηση στο μείζον θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Αναδιάρθρωση θα πω, όχι περικοπής που λέγανε τότε. Όχι λοιπόν, κούρεμα. Και όχι κούρεμα που λέγανε, λέω όχι αρκεί κούρεμα. Μια σωστή αναδιάρθρωση η οποία θα αλλάξει τους μακροοικονομικούς στόχους. Η οποία θα αλλάξει, κύριε Σοφιανέ, τους μακροοικονομικούς στόχους και θα απαλλάξει τη χώρα από την υπερχρέωση. Αν δεν τα δώσουν αυτά, τι πρέπει να κάνουμε. Και το θέμα της χρηματοδότησής της. Αν δεν τα δώσουν. Μια πλήρη σωστή τέτοια συμφωνία, χωρίς είπα υφεσιακά τέτοια. Αν δεν τα δώσουν, κύριε Πρωτοπαπά. Εμείς θα την αξιολογήσουμε θετικά, αλλά συμφωνία. Κύριε Πρωτοπαπά, μια και με ρωτούσατε κι εσείς εμένα. Κύριε Νικολόπουλε, να τοποθετούμαστε κάπου που δεν έχουμε δει ακόμα. Όχι, λέω. Υποθετικές συζητήσεις και υποθετικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Εσείς δεν με ρωτήσατε και εγώ σας ρωτώ. Αν δεν τα δώσουν, τι να κάνουμε. Κύριε Νικολόπουλε, να σας πω κάτι. Ναι. Να φροντίσετε να τα δώσουν. Ξέρεις πώς θα φροντίσετε να τα δώσουν. Κάνοντας σοβαρή και σωστή διαπραγμάτευση όπως κάναμε εμείς τόσες φορές. Για παράδειγμα, όταν καθυστερείτε
την ιδιωτικοποίηση στα περιφερειακά αεροδρόμια και την τάζετε μετά από 4 μήνες. Ήτανε τόσο μυστικές εκείνες οι διαπραγματεύσεις που δεν τις πήρε κανένας χαμπάρι. Κανένας δεν το έμαθε ότι γινόσατε την πρωτόπαπα. Αν φοβόσαστε να πείτε ακόμα και τη λέξη ρίξη, ήταν αόρατη στην αντιπολίτευση. Όταν δεν εφαρμόζεται τον κύριο Κουτρουμάνη τη μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό, κύριε Χατζηνικολάου, το πληρώνουμε, γιατί τώρα μας ζητάνε από αυτούς που δεν εφάρμοζαν τον νόμο Κουτρουμάνη, έρχονται τώρα και ζητάνε, προσέξτε, να μειωθεί η εισφορά στους συνταξιούχους, συγγνώμη, να αυξηθεί η εισφορά στους συνταξιούχους για την εισφορά υγείας. Γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Κουτρουμάνη, αγαπητοί κύριοι. Αν είχε εφαρμοστεί από 1η-1η, δεν θα ζητούσαν τώρα αύξηση εισφοράς στον χώρο της υγείας. Να την πληρώνουμε. Πρέπει να είχε πάει και 300 ευρώ που είπε ο Τόμσον στο Κροκίδη. Προχωρήστε. Πράγματι, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Κάντε μια σοβαρή συζήτηση. Μπορούσε να είχε πάει και 300 ευρώ. Αυτή, αυτό με την τακτική αυτή τη στιγμή χάνουμε συμμάχους. Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Και δίνουμε τα προβλήματα στη χώρα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Επιστρέφω με τον κύριο Δελαστή και τον κύριο Κοτάκη και αμέσως μετά θα συνδεθώ με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, για να έχουμε τα δικά του σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λίγα λεπτά δώστε μου, σας παρακαλώ. Σε λίγα λεπτά το θα είμαι μαζί σας. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι τόση ώρα που σας ακούω, αυτά που λένε οι κύριοι, τα ακούω μέρα νύχτα σε όλες τις τηλεοράσεις. Τα ίδια ακριβώς. Έρχομαι σε εσάς σε λίγα λεπτά. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι. Να θυμίσω ότι μετά τον κύριο Λεβέντη θα έχουμε και μία σύνδεση με τον πρόεδρο του κόμματος Τελεία, τον κύριο Απόστολο Γκλέτσο, να τον καλησπερίσω και εκείνον με τη σειρά του. Καλησπέρα Δήμαρχε, καλησπέρα Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της Τελείας να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας για το προνόμιο αυτό. Σε λίγη ώρα θα είμαστε μαζί. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου, με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες ταυτόχρονα. LOL. Look, I saved you. Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα, με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Το Σάββατο στην Αγορά, Μαρινέλα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα όλα τα μεγάλα τραγούδια της κορυφαίας ερμηνεύτριας. Αυτό το Σάββατο, 2 CD με τις επιτυχίες από το 1977 έως το 1987. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας.
Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Κυριακή με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1966 έως το 1967. Μαζί, Rolling Stones, Emotional Rescue. Και Real Taste. Κερνάμε μοναδικά μεζεδάκια, μαγειρεύουμε με καλοκαιρινή διάθεση και σερβίρουμε γρήγορα και εύκολα κοκτέιλ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV.